Θα έλεγα δικαιολογημένα, διότι ο Μουντούρης έχει πολύ μεγαλύτερη εμπειρία και πολλές περισσότερες ώρες κλίνιος από τον Ταλατούχο, πριν λιγότερο πεπειραμένο Χρήστο Χαρίση, κυρίως για τελευταία χρόνια πρώτος διδάξεως στον Μάικ Τζόουνς, που διέπει τον Ρουμπίκονα του Θεσσαλονικού του μπάσκετ από τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Άρη στον ΠΑΟΚ. Και Μάρκο Τζόνσον, επιμένει ο Αμερικανός, το καλάθι, έχει να νικήσει τον Ολυμπιακό. Εδώ και 6 αγώνες ο Ολυμπιακός τρέχει ένα σερί 6-0, συμπεριλαμβανομένων και πιο αγώνων κυπέλου, συν 4 αγώνες πρωταθλήματος. Η απάντηση εδώ, εξαιρετικό jump shoot από τον DeMarco Johnson, 23 τώρα η Brax. Μεγάλο μάτς, η πρεμιέρα του με το καλημέρα στο ελληνικό πρωτάθλημα πέρυσι 10 Νοεμβρίου εναντίον του Αμαρουσίου. Ο Άρης έχασε αυτός τους 24 πόντους, 13 συμβάλλου, 10 ασίστ. Η απάντηση εδώ. Rol sa Johnsonom, lep prodor i greši Johnson, ipak tu je u kakva promašaja Menatidisa i četvrti je, treći napad je bio Olympiakos. 3.41, još uvek bez poena, Partizan Moptel u nastavku utakmice. Lepa asistencija Tomića ka, odnosno Budurisa, pardon, ka DeMarco je bio sada. Dali Čanak i polu kontra, ipak je to bio Kecman, a DeMarco Johnson, ali je igrao jedno vreme i u budućnosti u Lovćenu. Johnson, Sekulić nije uspeo da ga zaustavi. DeMarco Johnson, 4 sekunde, da vidimo. Sada bi bilo dobro odbraniti ovaj šut, šteta Tomić je bio relativno sam i... Promašaj, drugi, treći šut, pogađaju domaći. Trao to parusije šutke su boljitis, ke mi je ospektis, ke den katafere na prokrithi. Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά ήταν η ελληνική ομάδα που διεκδίκησε με τις περισσότερες αξιώσεις ως το τέλος. Το καλάθι τώρα τον DeMarco Johnson. Lo que ocurre es que Roberto, cuando recibe el balón, no atrae ninguna ayuda y hace muy bien en jugarse a sus balones interiores. Se prepara un doble cambio en el conjunto local, en el FC Barcelona, mientras anota DeMarco Johnson. Son dos terrenos azulgrana, el internacional yugoslavo para Juanan Morales. DeMarco Johnson, el tirito a media distancia, canasta. Rodrigo está parando ahora muy bien. Hoy en el Palau Laugrana, 2.56 para el final del tercer periodo. 5-7 iguales. Buduris busca la falta antes de Jasi Kevicius. Balón para DeMarco Johnson, canasta. Bueno, pues DeMarco es el sexto. DeMarco Johnson quien lleva la bola. Tomic. Con el Navarro, continúa Tomic. Deja para Johnson. El 2 contra 2 lo certifica el norteamericano. Dos puntos, últimos minutos. Quiero ir al Palau, hay que oír al Palau. Ayuda. Evans, DeMarco Johnson, el lanzamiento entra. Vaya pareja. Jolín. Από 10 ημέρες, τον αγώνα, τελευταίο αγώνα της ημιτελικής φάσης του Ευρωμπάσκετ, εκεί που η εθνική ομάδα σχεδόν νίκησε ή έχασε πάντως. Με 98-90 το καλάθι από τον DeMarco Johnson, ο οποίος θα αποτελέσει λογικά και... Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ετοιμάζεται από τον Ιμπρόδα και ο Νταμίρ Μουλαομέροβιτς. Ντεμιγκέλ θα γυρίσει το επιθετικό rebound από τον DeMarco Johnson και 7 πόντι από τον Αμερικανό του Ολυμπιακού. Αρχίζει να μου θυμίζει η Ρακλή όταν ο Ολυμπιακός στην προσπάθεια, την απέλπιδα προσπάθεια του πήξη να γυρίσει το μάτς, έπαιξε με 5 κοντούς, τώρα παίζει με 4. Παίζει δηλαδή μόνο με τον DeMarco Johnson, τον Γιαννουζάκο στο 4. Δοκιμασμένη λύση το Σάββατο στα Πατήσια. 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ναι, γίνεται. Με τους 2 συν 1 πόντους του Ρέγγες. 29-39, Χαρίσης, η πάσα στον DeMarco Johnson ακριβώς στη λήξη. Την ώρα που ακούγεται, ή σχεδόν την ώρα που ακούγεται, η κόρνα. Ο Μάιο στο Βαρκελόνη για το Final Four. Evans, τι έκανε τώρα εκεί, ούτε αυτός ξέρει. DeMarco Johnson θα σκοράρει για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. 40-43, 9-39, κάνει ένα σερί 13-4. Στον Τσέκα, κλέβει. Ο DeMarco Johnson, 4-1 σε διαδικασμό του Ολυμπιακού. Χαρίσεις, αλτρουισμός, αφήνει τον DeMarco Johnson και ο Ολυμπιακός σαν να παίρνει κεφάλι στο σκορ. Και νομίζω ότι θα επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά η ιστορία thriller ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ριάλ από εκείνο το φαλτσαριστό σου του Νάκη, το εκπρόθεσμο σου του Σαμπόνης και πολλά άλλα που έχουν συμβεί. DeMarco Johnson,
ασταμάτητος. Εξαιρετική κίνηση απέναντι στον Άρστον. Παλνινή 6-25 σε Ισβουκα ο Τσακ. Αλλά ο Νέσου τύρε τρόικε. Ουόπιστε. Τζόνσον. Όσο έτσι είναι η πόζιτσια. 12-6. Marko Johnson igrao iz slaba zona Olimpijakosa, vrlo slaba, statična. Dobar koš, zaista. Olimpijakos με το Χαρίση. Από τον Χρήστο, με τον Μίρσιτς και τώρα με το Χαρίση. Από τον Χαρίση και από τον Μίρσιτς περιμένει πολλά ο Σούμποτς και πάντως πολύ περισσότερα από ό,τι στο προηγούμενο Σάββατο στην Πηλαία. Χαρίσης. Την μπάλα στα χέρια του Μάρκοβιτς. 2-40 για τη λήξη της πρώτης περίοδου, 16 προς το Παναθηναϊκός. Το jump shoot από τον Μάρκο Τζόνσον. Απέτυχε ο Παπαδόπουλος να συγκρατήσει την μπάλα. Ντε Μιγγέλ για τον shooting guard της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας με τις ρίζες από την Νιγηρία. Και εδώ πλέον αυτοκαλάθι στην πραγματικότητα. Θα το χρεωθεί ο Τζόνσον που φτάνει. Νόμιζα ότι είναι από τον Ντε Μιγγέλ. Το σούτ από τον DeMarco Johnson με ταμπλό και 33-36 με τον Αμερικανό. Πρώην συμπαίκτη του Ντίνο Ράτζα στη Ζαντάρ και προστατευόμενο του Ράτζα, για χάρη του Ράτζα κάποτε έπαιξε ξύλο στην Κροατία. Και εδώ καταπληκτική εκτέλεση από τον DeMarco Johnson. Αναμφίβολα ότι μπορεί να ξεπεράσει τη μυθίδα του περσινού μάτσου με τον ΠΑΟΚ. Έχει τη δυνατότητα να δώσει λύσεις στο πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Κάτι έγινε εκεί, νομίζω ότι έχει δίκιο ο Μπράντοβιτς που διαμαρτύρεται. Έκανε δηλώνα με την κλασική της πεντάδα, Ολυμπιακός με μια ευλίγιστη και ευκίνητη πεντάδα, με μια αποστολή φυσικά του Μπουντούρη, το να περιορίσει τον Ντέιαν Μποντιρόγα. Ένα πολύ δύσκολο σούτ από τον Ολυμπιακό στην Κάλα Τίβολη ως παίκτης της Λιουμπλιάνα και μερικούς μήνες αργότερα, 5 μήνες αργότερα, στο ιστορικότερο σούτ 3 πόντων που θα μπορούσε να αλλάξει νωρίτερα την ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ, αστόχησε. Εδώ όμως ο DeMarco Johnson θα ξαναβρει τον τρόπο απέναντι στον Φούτσκα, τον οποίο έχει νικήσει 2 φορές, που σκοράρει μόνο οι 2 ψηλοί της Μπαρτσελόνα. Ο Ντουένιας, 8 πόντους και 13, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, άλλοτε συμπαίκτης του Μποντιρόγκα και στο Μιλάνο και στη Τεργέστη. Εδώ γκολ φάουλ από τον DeMarco Johnson, που παρασύρει το Φέμερνικ σε φάουλ, 16-21. Μποντιρόγκα με τον Μάρκοβιτς, προσοχή, έχει 4 ο Μάρκοβιτς. Το επιθετικό rebound από το Φούτσκα, η τάπα, φοβερή άμυνα στον αέρα από τον DeMarco Johnson. 45-47. Θα είναι πολύ δύσκολο για τον Μπουντούρη να μαρκάρει τον Μποντιρόγκα αν καταφέρει να πάρει την μπάλα τόσο χαμηλά. Η διαφορά ύψους εκεί θα παίξει σημαντικό ρόλο. DeMarco Johnson, 47-47 από Ντόμιτς. Ακόμα 11 δευτερόλεπτα στη διάθεση του Ολυμπιακού. Ντόμιτς ψάχνει ένα στήριγμα. DeMarco Johnson, διείσδυση, καλάθι. 49-51 από τον DeMarco Johnson, που κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Τον DeMarco Johnson. Μάλιστα. Ντε Μιγγέλ, προς το παρόν Χαρίσης. Johnson δίνει το screen στο Χαρίση. Ντε Μιγγέλ, DeMarco Johnson, γίνεται αυτό που ζήτησε ο Σούμποντιτς. 55 όλα, ο Ολυμπιακός είναι εδώ. Ο Ολυμπιακός είναι ζωντανός και όρθιος. 1-27, 87 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.